η Pfizer και η BioNTech άρχισαν τις κλινικές δοκιμές για την ασφάλεια και την ανοσολογική απόκριση του νέου εμβολίου που ετοιμάζουν ειδικά για τη μετάλλαξη όμικρον και αφορά ενήλικες έως και 55 ετών. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla, δήλωσε ότι ένα εμβόλιο για την όμικρον θα είναι έτοιμο να κατατεθεί για έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές μέχρι το Μάρτιο και ότι η εταιρεία ήδη κατασκευάζει δόσεις. Η επικεφαλής της έρευνας εμβολίων της Pfizer, Κάθριν Γιάνσεν, δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής. «Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που αυτή η προστασία εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου και να βοηθήσουμε ενδεχομένως στην αντιμετώπιση της όμικρον και των νέων μεταλλάξεων στο μέλλον». Ο Ουγκούρ Σαχίν, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας, πρόσθεσε ότι η προστασία του αρχικού εμβολίου κατά του ήπιου και μέτριου κορονοϊού φαινόταν να εξασθενεί ταχύτερα έναντι της όμικρον. «Αυτή η μελέτη είναι μέρος της επιστημονικής προσέγγισής μας για την ανάπτυξη ενός εμβολίου που βασίζεται σε παραλλαγή που επιτυγχάνει παρόμοιο επίπεδο προστασίας έναντι της όμικρον, όπως έκανε με προηγούμενες μεταλλάξεις, αλλά μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας», είπε χαρακτηριστικά. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νότια Αφρική και ο πρώτος συμμετέχων έλαβε δόση στη Βόρεια Καρολίνα.